Είναι τιμή και τεράστια ευθύνη να εκπροσωπώ την Ελλάδα εδώ σήμερα, μια χώρα που βρέθηκε στο επίκεντρο δύο σημαντικών κρίσεων, της οικονομικής και της προσφυγικής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 67ης Ευρωπαϊκής Συνόδου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είπε πως η Ελλάδα αντιμετώπισε το μεγάλο δίλημα. Ή να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια και στο πλαίσιο διεθνούς δικαίου, ή να προστατεύσουμε μόνο το δικό μας συμφέρον. Η δική μου χώρα επέλεξε το πρώτο μονοπάτι, το μόνο που επιτρέπει στην Ευρώπη να έχει μέλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέφερε πως μόνος τρόπος να προστατεύσουμε την πατρίδα μας ήταν να κάνουμε το μέγιστο δυνατό ώστε όλες οι ευάλωτες ομάδες και οι πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση στην υγεία, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών μας με αλληλεγγύη, με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του διεθνούς δικαίου. Ή, από την άλλη πλευρά, μήπως αποφασίζουμε ότι η βέλτιστη επιλογή είναι να προστατεύουμε μόνο το δικό μας έθνος και να αφήσουμε όλες τις άλλες επιλογές στις αγορές. Η δική μου χώρα επέλεξε το πρώτο μονοπάτι. Με άλλα λόγια, κατά τη γνώμη μου, το μόνο μονοπάτι που επιτρέπει στην Ευρώπη να έχει ένα κοινό μέλλον. Την ίδια ώρα, το ότι αντί ακροδεξιοί που έβαλε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία να προσαρμοστούν στη Νέα Δημοκρατία, αρχίζουν και προσαρμόζονται οι νεοδημοκράτες στους ακραίους, τόνισε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 82ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είχαν ρωτήσει τον Μπερλουσκόνη για μια ανακοίνωση της αντιπολίτευσης και είχε πει όταν τα τσίρκα δεν δουλεύουν καλά, βάζουν τους κλόουν να βομολοχούν. Λυπάμαι πολύ για ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντί οι ακροδεξιοί που έβαλε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία να προσαρμοστούν στη Νέα Δημοκρατία, αρχίζουν και προσαρμόζονται οι νεοδημοκράτες στους ακραίους. Την ίδια ώρα, σε μπούμεραγκ για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε το νέο αφήγημα που επιχείρησε να περάσει στην ΔΕΘ. Τονίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση και σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να φορέσει ένα κοστούμι το οποίο δεν του ταιριάζει, γιατί όπως λένε οι ίδιες πηγές, δεν πιστεύει στις επενδύσεις. Ήταν άδειο το κοστούμι που φόρησε ο κύριος Τσίπρας στην ΔΕΘ και δεν έπεισε κανέναν. Δεν πιστεύουν στην επιχειρηματικότητα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, λένε στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι του δώρατος, τα όσα έγιναν με την Ελντοράντο, είχε σαν αποτέλεσμα να παγώσει επένδυση στις Κουριές. Η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει ψηλά τους αντιπολιτευτικούς τόνους για το συγκεκριμένο ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο Μοσχάτο υποστηρίζουν πως το θέμα των επενδύσεων είναι μία από τις σημαντικές διαφορές της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης εκτιμούν πως είναι η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης.